κύριο Περιφερειάρχη, για το πώς μπορούμε να κάνουμε συμπράξεις και συνεργασίες ο ΑΕΔ με την περιφερειακή διεύθυνση και με τον Δήμο και με την τοπική κοινωνία, έτσι ώστε να μειώσουμε την ανεργία και να αυξήσουμε την απασχόληση, που είναι και το ζητούμενο. Θέλουμε ο νέος ο ΑΕΔ να είναι πολύ πιο συντονισμένος και συγχρονισμένος με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, και το μήνυμα που είχα σήμερα τον κύριο Περιφερειάρχη είναι ότι ο ΑΕΔ και όλες οι δομές που έχει στη Θεσσαλία είναι έτοιμες να στηρίξουν κάθε προσπάθεια για την αύξηση της απασχόλησης. Έχουμε εξαιρετικές επαγγελματικές σχολές, έχουμε εκπαίδευση, κατάρτιση, προγράμματα ανοιχτά που αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να υποφεληθούν επιχειρήσεις. Θέλουμε να έρθουν στον ΟΑΕΔ, να μάθουν τι προσφέρουμε και έτσι και εμείς να συμβάλλουμε ώστε να μειωθεί η ανεργία στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. Με ποιον τρόπο θα μειωθούμε τα προγράμματα, 5,5, 6,5, 8,5 εργασίες? Αυτή τη στιγμή ο ΟΑΕΔ έχει 14 ανοιχτά προγράμματα που προσφέρουν πάνω από 50.000 θέσεις εργασίας. Όπως ανακοίνωσα στις αρχές του Νοεμβρίου, θέλουμε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έρθουν να μάθουν για τα προγράμματα, να κάνουν αιτήσεις και να υποφεληθούν. Θα έχουμε και άλλα προγράμματα να ανακοινώσουμε από τις αρχές του έτους, προγράμματα τα οποία σχεδιάζονται τώρα. Αλλά πέρα από τα εθνικά προγράμματα, τα μεγάλα προγράμματα απασχόλησης, τα οποία μόλις αναφέρθηκα, έχουμε επίσης και πολλές δομές σε κάθε τοπική κοινωνία που πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Για παράδειγμα, σήμερα έκανα τα εγκαίνια ενός εργαστηρίου αισθητικής στην επαγγελματική σχολή. Έχουμε ειδικότητες όπως η αισθητική, η αρτοπία, ζαχαροπλαστική, ηλεκτρολόγοι, μηχανική αυτοκινήτων. Πολλές ειδικότητες οι οποίες προετοιμάζουν τους μαθητές για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. 56% των αποφύτων μας βρίσκουν δουλειά μέσα σε 12 μήνες μετά την αποφύτηση. 36% έχουν δουλειά έτοιμη την ημέρα της αποφύτησης. Αυτό θέλουμε να το επικοινωνήσουμε και να δουλέψουμε μαζί με τις τοπικές κοινωνίες, έτσι ώστε να διαμορφώνουμε προγράμματα τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής οικονομίας.